Κοσμήματα στην αρχή της εκπομπής, όχι. Ξέρετε τι κάνω αυτή τη στιγμή? Ξέρετε τι κάνω? Διαλέγω τα δώρα σας. Τι κάθε δώρα. Τα ψωνίζω. Ψωνίζω τα δώρα σας αυτή τη στιγμή. Τα δώρα των τηλεθεατών που θα δηλώσουν συμμετοχή βέβαια στο διαγωνισμό μας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Με μια γρήγορη ματιά σε αυτό το εντυπωσιακά στολισμένο τραπέζι για του Αγίου Βαλεντίνου από το κατάστημα Αντωνέλο με τα λουλούδια. Έχω διαλέξει ήδη 5 εντυπωσιακά σχέδια που αρέσουν σε μένα από τις σειρές της Λίλα Λο, που θα τα δώσουμε δώρο στο τέλος της εκπομπής σε αυτούς που θα δηλώσουν συμμετοχή για τα 10.000 ευρώ μετρητά. Σε 1 ώρα και 33 λεπτά. Έχω διαλέξει αυτά εδώ τα σκουλαρικιά. Για ρίξτε μια ματίτσα. Έχω διαλέξει αυτά εδώ τα σκουλαρικιά. Μου άρεσαν πάρα πολύ, γιατί τα ethnic είναι της μόδας και συνεχίζουν να είναι της μόδας. Έχω διαλέξει αυτά εδώ τα δαχτυλίδια. Εδώ. Θα δούμε ποιο από τα δύο σε λίγο, θα σας πω. Αυτά εδώ τα σκουλαρίκια που πηγαίνουν με όλα. Και αυτήν εδώ την αλυσίδα για να τη φοράτε κάθε μέρα και στο γραφείο και παντού, δηλαδή είναι κάτι που εμένα σαν κομμάτι θα με βόλευε πάρα πολύ. Είναι, ξέχασα το δαχτυλίδι αυτό το αγαπημένο μου. Και αυτό το δαχτυλίδι δεν ξέρω, αλλά εγώ τρελαίνομαι. Θα δω τι ακόμη μέχρι το τέλος της εκπομπής. Κάποια από τα δώρα που θα πάρετε στο τέλος της εκπομπής, από τα Λίλα Λο, αν τηλεφωνήσετε στο 90 11 51 51 51 και δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας για τα 10.000 ευρώ μετρητά. 90 11 51 51 51, να σας πω δε ότι έφτασε η ώρα, διότι μεθαύριο κληρώνει και το 10.000, δηλαδή μην φανταστείτε ότι πρέπει να περιμένετε πάρα πολύ. Μεθαύριο, Παρασκευή δεν είναι μεθαύριο? Μεθαύριο, βρε παιδιά, συγγνώμη. Παραμεθαύριο, ναι. Την Παρασκευή κληρώνει το 10.000, την Παρασκευή. Και σήμερα κληρώνουν τα 5 κομμάτια της Λίλα Λο. 90, 11, 51, 51, 51. Καλή επιτυχία. Πάμε να δούμε τι θέματα θα δούμε σε λίγο. Η Σοφία. Μάθημα ζωής από τη Σοφία την Αδάμ. Γεννήθηκε με πρόβλημα στην καρδιά, σοβαρό πρόβλημα. Ζούσε σαν παιδί μέχρι να μεγαλώσει με την αγωνία της κάθε ημέρας. Κάνει γυναίκα μεταμόσχευση στα 19 της. Στα 30 παντρεύεται. Και εκεί γεννάται το ερώτημα. Και τώρα τι, θα γίνω εγώ μητέρα? Εμείς θα γίνουμε ποτέ γονείς? Αρχίζει να διερωτάται μαζί με το σύζυγό της. Και πράγματι, παρότι η γυναίκα μεταμοσχευμένη, παρότι η γυναίκα γεννήθηκε με μικρές πιθανότητες να συνεχίσει να ζει, σήμερα έχει 2 υγιέστατα παιδιά, είναι και η ίδια υγιέστατη, έχει κάνει όχι μόνο τη μεταμόσχευση, αλλά μετά από 7 εξωσωματικές, έχει 2 υπέροχα πλάσματα.
Η Σοφία Αδάμ είναι η πρώτη Ελληνίδα που μετά τη μεταμόσχευση καρδιάς έγινε μητέρα με εξωσωματική. Οι γιατροί μου είχαν πει μετά τη μεταμόσχευση καρδιάς δεν θα μπορέσω να κάνω παιδάκια. Συνάντησε πολλές δυσκολίες μέχρι να αποκτήσει το πρώτο της παιδί. Ήμουν τυχερή την πρώτη που έκανα τη μεταμόσχευση. Θα είμαι και τυχερή και μια δεύτερη φορά. Θα το καταφέρω ή δεν θα το καταφέρω. Επίσης σε λίγο, ο εφιάλτης της Χριστίνας. Τι συνέβη με τη Χριστίνα σε ηλικία 20 ετών που έπιασε δουλειά? Πάρτε μια μικρή γεύση. Σοκαρίστηκα όταν έμαθα ότι ο εργοδότης μου με χρέωσε 2 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία. Τότε ξεκίνησε ένας μεγάλος γολγοθάς για μένα και την οικογένειά μου. Την ίδια μέρα που έμαθα ότι αθώθηκα από ένα μεγάλο δικαστήριο, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο του μαστού. Μετά τις διαφημίσεις περισσότερα. Θέλω να πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης να ξεκινήσουμε από ένα άλλο θέμα, το οποίο πραγματικά σήμερα μου έκανε εντύπωση, καθώς παρατηρούμε ότι αυτά τα νέα τα παιδιά τα οποία εμπλέκονται, κατηγορούνται ότι συμμετέχουν σε τρομοκρατική οργάνωση και συνελήφθησαν στο Βελβεντό, με κάποιο περίεργο τρόπο όλα εμπλέκονται με δημόσιες παρουσιάσεις στο παρελθόν. Του ενός η μαμά έχει γράψει βιβλία, είναι διάσημη, την έχω φέρει στην εκπομπή μου. Τον άλλον τον είχε βραβεύσει ως εξαιρετικό μαθητή η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου. Ο τρίτος βγαίνει σήμερα, έχει εμφανιστεί στην κρατική τηλεόραση με τη μαμά του και την αδελφή του. Πάμε να δούμε αυτό το νέο στοιχείο το οποίο ήρθε σήμερα στη δημοσιότητα και να τα πούμε έτσι με συντομία. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και από μένα. Ακριβώς μιλάμε για έναν από τους κατηγορουμένους για την ληστεία στο Βελβεντό της Κοζάνης και για τη συμμετοχή στην οργάνωση συνωμοσία πυρήνων φωτιάς. Λοιπόν, είναι αυτό το απόσπασμα που βλέπουμε τώρα εδώ, το οποίο παρουσιάστηκε το 2006 από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης, της κρατικής τηλεόρασης. Σε αυτό λοιπόν εμφανίζεται η οικογένεια, η μητέρα και η αδερφή και ο νεαρός ο οποίος κατηγορείται για τη ληστεία λίγο πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Και αυτός και η αδερφή του είναι υποψήφοι για τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2006 και η ίδια αλλά και η μητέρα τους μιλούν στο ντοκιμαντέρ για το πόσο δύσκολο είναι για έναν φοιτητή αλλά και για την οικογένειά του η περίοδος των εξετάσεων. Άς, πάμε να δούμε το απόσπασμα και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε πώς και γιατί ο δημοσιογράφος επέλεξε τη συγκεκριμένη οικογένεια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τις οικογένειες αυτές δεν τις βρίσκουμε τυχαία για τα ρεπορτάζ. Συνήθως ρωτάμε στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας, στο χώρο του συνδικαλιστικό, δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε κάποιους ανθρώπους. Δεν πάμε στο δρόμο και λέμε: «Α, γεια σου, συγγνώμη, μπορούμε να παρουσιάσουμε σένα». Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποιο τρόπο και γιατί έφτασε ο δημοσιογράφος αυτή την οικογένεια. Πάμε να δούμε το βίντεο. Θέλω να κάνουμε και να το δω. Και μετά θα είμαι εδώ. Δρόμοι και τέτοια πράγματα δεν. Τίποτα. Βέβαια, όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο, είχαμε και άλλα. Ήμασταν και αλλού. Μας δεν έχει τίποτα το χάρα. Δεν έχει τίποτα το βράδυ μετά. 3 χιλιόμετρα κάθε πρωί. Εκεί φέτος που θα δώσει πανελλήνιες έχει πιεστεί, πιστεύω, ιδιαίτερα. Έχει πιεστεί χρονικά. Έχει λίγο ελεύθερο χρόνο. Πρέπει να έρθει το Σαββατοκύριακο για να έχει λίγο χρόνο να διαθέσει στην προσωπική της ζωή και στα ενδιαφέροντα. Έχει πιεστεί βέβαια όπως κάθε παιδί που είναι πρώτων εξετάσεων και ψυχολογικά. Ναι, τα ξέρω αυτά. Εγώ εδώ σου λέω, δεν μου λέγεται για κύληση χωρίς ολίσθηση. Ξυπακούεται αυτό. Ξυπακούεται ότι δεν έχει. Στη χρονική στιγμή τάφησον 0 αρχίζει να του ασκείται σταθερή δύναμη F με αποτέλεσμα έπειτα από τάφ. Σου δίνει το χρόνο. Σου δίνει το χρόνο και την τελική ταχύτητα. Βασικά κάθε φορά που γυρνάω για το σπίτι, τρώω, διαβάζω λίγο και όλα αυτά και μισή ώρα πριν πάω στο φροντιστήριο μου έρχεται να κοιμηθώ και θέλω να κοιμηθώ κιόλας. Αλλά πάντα το κάνω. Εντάξει, δεν είναι ότι κοιμάμαι, δηλαδή ξυπνάω και μέσα το κοτόπουλο, αλλά θέλω να κοιμηθώ, αλλιώς πιστεύω ότι θα είμαι πιο χώμα από ό,τι θα είμαι μετά. Και αυτό, ακάθαμε εδώ πέρα, κοιτάω διάφορα πράγματα πάνω που μου έχουν γράψει στις τάβλες, χαζεύω και κοιμάμαι για κανένα ψάρι.
κιθαρίστας είναι λίγο πιο χαλαρός. Είναι και ο χαρακτήρας του έτσι. Είναι γενικά πιο αισιόδοξος. Κάνει και άλλα πράγματα παράλληλα, ξεκλέβοντας λίγο χρόνο και ίσως αυτό του δίνει λίγο περισσότερη διάθεση να ανταπεξέρχεται και στην ανεπάρκεια του χρόνου λόγω φροντιστηρίου. Πάσχα. Εντάξει, είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς με τέτοιο καιρό. Δηλαδή, όταν είναι καλός καιρός είναι πιο δύσκολο να συγκεντρωθείς. Έχει λίγη πίεση. Εντάξει, σιγά σιγά όταν πλησιάζει και ο Ιούνιος, πρέπει να αρχίσω να διαβάζω λίγο περισσότερο. Η αδερφή μου θα πρέπει να έχει πιεστεί περισσότερο, αλλά εντάξει, είναι αρκετά χαλαρή. Πώς επιλέγει η οικογένεια, έχεις πληροφορίες? Ναι, υπάρχει μια. Έχουμε μια ενημέρωση, μια πληροφόρηση. Καταρχήν, η μητέρα του που εργαζόταν ως γιατρός είχε γνωστούς ανθρώπους οι οποίοι κινούνταν στον χώρο της παιδείας και φυσικά και στο Υπουργείο Υγείας. Ήταν μια οικογένεια η οποία είχε δύο παιδιά, τα οποία ήταν στη φάση των εξετάσεων. Κάλυπταν πλήρως τα κριτήρια, τα οικονομικά, και ήταν μια μέση δηλαδή οικογένεια. Δεν ήταν ούτε μια οικογένεια πολύ πλούσια, ούτε μια οικογένεια όμως η οποία είχε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Πληρούσε δηλαδή τα κριτήρια που θέλαν η παραγωγή της εκπομπής. Να κάνουμε και μία έτσι υπενθύμηση για την είδηση των προηγούμενων ημερών και ο Τοξοβόλος. Έτσι ακριβώς, και ο Τοξοβόλος. Ο αποκαλούμενος Τοξοβόλος, ένας ακόμα από τους συλληφθέντες, είχε βραβευθεί, αυτός εδώ, είχε βραβευτεί από την Υπουργό Παιδείας. Αυτός ακριβώς είναι ο άνθρωπος ο οποίος το 2006 και αυτός είχε βραβευτεί από την Υπουργό Παιδείας. Την ίδια χρονιά που είδαμε και το προηγούμενο βίντεο, έδωσε εξετάσεις και αυτός ο νεαρός που τώρα το βλέπουμε στο Σύνταγμα να θέλει να πετάξει ένα βέλος. Λόγω υψηλής βαθμολογίας είχε βραβευτεί. Είχε βραβευτεί ακριβώς γιατί είχε πετύχει ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις, στις πανελλήνιες εξετάσεις, και βραβεύτηκε από την τότε Υπουργό Παιδείας, την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές πως αυτό το δώρο που πήρε ο νεαρός φρόντισε η οργάνωση στην οποία φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις αρχές, να συμμετείχε. Να το ανταποδώσει. Να το ανταποδώσει. Με γκαζάκια. Όχι ακριβώς γκαζάκια, με βόμβα. Α, βόμβα. Ναι, είναι βόμβα. Μια κατσαρόλα με βόμβα, το κλασικό όπλο της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς, στο σπίτι της στα Πατήσια. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα τα οποία έχω προλογίσει. Σε λίγο λοιπόν θα συναντήσουμε τη Σοφία. Η Σοφία την Αδάμ θα έρθει να κάτσει εδώ κοντά μας. Μια απίστευτη ιστορία η Σοφία, καθώς δεν έκανε απλά μεταμόσχευση καρδιάς. Η γυναίκα γεννήθηκε με πρόβλημα στην καρδιά της. Ζούσε εκείνη η οικογένειά της σαν παιδί κάθε μέρα με την αγωνία. Όταν μεγάλωσε, ήταν από τις πρώτες έτσι, μεταμοσχεύσεις που έγιναν και κατάφερε στη συνέχεια να αποκτήσει δύο παιδιά. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο θα έρθει να κάτσει κοντά μας, Σοφία. Οι γιατροί μου είχαν πει μετά τη μεταμόσχευση καρδιάς ότι δεν θα μπορέσω να κάνω ταξίδια στο εξωτερικό και δεν θα μπορέσω να κάνω παιδάκια. Η Σοφία Αδάμ δεν είναι απλώς μια γυναίκα που στα 19 της έκανε μεταμόσχευση καρδιάς. Είναι η πρώτη Ελληνίδα, αλλά και μία από τις πρώτες σε όλο τον κόσμο που απέκτησε παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση. Είχα διτατική μυοκαρδιοπάθεια, που είναι... συμβαίνει αυτό. Μερικές φορές είναι και κληρονομικό. Από τη μία μέρα στην άλλη βρέθηκε στο κρεβάτι του νοσοκομείου για 6 μήνες, περιμένοντας το μόσχευμα. Δεν μπορούσε να κουνηθεί. Κουραζόταν με το παραμικρό. Η ελπίδα δεν πεθαίνει και πάντα ζεις με την ελπίδα ότι θα γίνει. Ώσπου μία μέρα η στιγμή που περίμενε έφτασε. Ξέρετε κάτι, βρέθηκε επιτέλους ένα μόσχευμα και εσύ θα ετοιμαστείς και θα σου κάνουμε την εγχείρηση. Δεν φοβήθηκε ούτε για μία στιγμή, ή θα ζούσε ή όχι. Χωρίς άγχος και φόβο μπαίνει στο χειρουργείο και όταν ξυπνάει νιώθει και πάλι ζωντανή, σαν ένα λουλούδι που άνθησε κεφάλι. Αισθάνθηκα ξαφνικά ότι ξύπνησε το σώμα μου, δηλαδή αισθάνθηκα ότι είχα ζωή. Πραγματικά αισθάνθηκα ότι ξαφνικά μέσα σε όλο μου το σώμα, πάντου από τα πόδια, τα δάχτυλα των ποδιών μέχρι
το κεφάλι και τις τρίχες, ήμουν ζωντανή. Έρχεται στην Ελλάδα, αν και τα ταξίδια είχαν απαγορευτεί από τους γιατρούς, κάτι όμως που η ίδια διέψευσε και μάλιστα δεκάδες φορές. Σπουδάζει στη χώρα μας, γνωρίζει τον άνδρα της ζωής της και αποφασίζουν να αποκτήσουν παιδί. Εκεί είδαμε όμως ότι υπήρξε ένα πρόβλημα. Δεν μπορούσε να μείνω έγκυος. Αυτό ήταν άσχετο όμως από τη μεταμόσχευση. Δεν έχει καμία σχέση η μεταμόσχευση το ότι εγώ δεν μπορούσα να μείνω έγκυος. Έτσι αποφασίζουν να προχωρήσουν σε εξωσωματική. Και αφού χάνουν ένα μωρό στην 24η εβδομάδα κοίησης, εμπιστεύονται το γυναικολόγο Ηλία Αγάτο. Στις προσπάθειες αυτές δεν είχαμε πάντα επιτυχίες για διάφορους λόγους. Ποτέ της δεν έχασε την πίστη. Ούτε προς τον γιατρό που την παρακολουθούσε, αλλά ούτε και σε αυτό που πίστευε. Η Δανάη έρχεται στη ζωή της, η μικρή τους κόρη. Ο καρπός της ελπίδας που ποτέ δεν έβαψε να υπάρχει μέσα της. 6 μήνες μετά, μία έκπληξη όμως που δεν περίμενε με τίποτα, έρχεται στη ζωή της. Το καλοκαίρι που ήταν η Δανάη 6 μηνών, είχα αρχίσει και εγώ αισθανόμουν κάπως περίεργα. Σαν να είχα πάθει καμιά γρήπη ή κάτι στο στομάχι μου, δεν αισθανόμουν καλά. Και λέω στον άνδρα μου, δεν ξέρω, δεν αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Και λέει ο άνδρας μου, α, θα είσαι έγκυος. Και λέω, τώρα είσαι λίγο χαζός, το λέω, γιατί εγώ δεν μπορώ να μείνω έγκυος, το ξέρουμε. Το έχουμε προσπαθήσει τόσες φορές, πώς να μείνω εγώ έγκυος. Πάω εκεί στον Ηλία, κάθομαι στην καρέκλα να μου κάνει και την εξέταση. Αρχίζει αυτός και κοιτάει και ξαφνικά βλέπω τον γιατρό να κάνει, δεν το πιστεύω. Και λέω, τι έγινε, έχω άγχος εγώ τώρα και λέω, κάτι κακό θα έχει δει, δηλαδή δεν μπορεί, κάτι θα συμβαίνει και λέω, τι έπαθα, τι έγινε. Είσαι έγκυος. Τρελάθηκα. Και ο άντρας μου φυσικά, τρελαθήκαμε και οι τρεις τώρα, εγώ, ο Ηλίας και ο άντρας μου. Σοφία, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, είναι ένα θαύμα της θέλησης και θαύμα της ζωής αυτό που έχει ζήσει. Και θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε γιατί νομίζω ότι θα δώσει κουράγιο σε πάρα πολύ κόσμο. Okay. Που αισθάνεται ότι επειδή έχει ένα πρόβλημα υγείας συνεχομένως σοβαρό, η ζωή τελειώνει εκεί. Ενώ η ζωή συνεχίζεται. Εσύ γεννιέσαι με ένα πρόβλημα στην καρδιά. Ναι, δεν το ξέραμε τότε. Mm-hmm. Προφανώς θα είχα από την αρχή. Ζούσα 18 χρόνια μια χαρά χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε τι ηλικία έμαθες για το πρόβλημά σου? Ήμουνα στα 19, κλείσω τα 19 μου χρόνια που mm-hmm. ανακαλύψαμε ότι ήμουνα πολύ άρρωστη ξαφνικά. Από τη μία μέρα στην άλλη ουσιαστικά δεν μπορούσα να περπατήσω, να πάρω τα πόδια μου. Τι πρόβλημα είχες στην καρδιά σου, πώς λέγεται αυτό το πρόβλημα? Λέγεται διτατική μυοκαρδιοπάθεια. Mm-hmm. Είναι η καρδιά φουσκώνει, μεγαλώνει. Μεγαλώνει, ναι. Δηλαδή σταματάει να δουλεύει όσο δυνατά θα έπρεπε. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας μυς που έχει πάθει σαν φλεγμονή, πώς να σου το πω. Δεν είμαι και γιατρός, αλλά... Και τι συμπτώματα είχες, δηλαδή τι σου συνέβαινε στη ζωή σου ξαφνικά? Από τη μία μέρα στην άλλη, όπως mm-hmm. είπα, εκεί που έπαιζα λίγο τένις, ανέβαινα τις σκάλες για το διαμέρισμα, από εδώ από εκεί έτρεχα και αυτά, την άλλη μέρα δεν μπορούσα να περπατήσω. Ούτε να κάτσω όρθια σε μια καρέκλα. Είχα τρομερούς πόνους στη κοιλιά, κάτω από το στήθος, μια περιοχή που είναι σηκώτη κτλ. Και το μυαλό μας δεν πήγε στην καρδιά φυσικά. Πιστεύαμε ότι κάτι άλλο θα ήταν, ούτε καν ξέραμε. Και αυτό δημιουργήθηκε γιατί όταν έχεις πρόβλημα με την καρδιά μαζεύεις υγρά και αρχίζει και πρίζεται. Και το σηκώτη πρίζεται και όλα πρίζονται από τα σαν είδημα που παθαίνεις και δεν είσαι καθόλου δυνατός ή τίποτα. Mm-hmm. Και εξελίχθηκε αυτό. Μια κοπέλα από στα 19 της, εκεί που ξεκινάει η ζωή, εκεί που έχει όλη τη δύναμη να στύψει σίδερα, βλέπει ξαφνικά τη ζωή να σταματά. Ναι. Σου ανακοίνωσαν ότι είχες πρόβλημα καρδιάς. Το ήξερες κι εσύ ή μόνο οι γονείς σου? Ότι είχα πρόβλημα με την καρδιά. Δηλαδή, ακριβώς το πρόβλημα της υγείας σου. Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Όταν πήγες στο γιατρό? Όταν πήγαμε στο γιατρό, πήγαμε κάποιες φορές. Αυτό ήταν επειδή είμαι Έλληνο-Σουηδέζα και μέναμε ακόμα τότε στην Σουηδία. Πήγαμε 2-3 φορές στην. Πώς λέγεται?
Στην εντατική, όχι στην εντατική, στην emergency. Ναι, στα έκτακτα περιστατικά. Πάτε λοιπόν κάποιες φορές στα έκτακτα και εκεί ανακαλύπτουν, φαντάζομαι, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, ανακαλύπτουν ότι η καρδιά μου κάνει ταχυπαλμίες. Και από εκεί και πέρα μετά με πήραν κατευθείαν στη μονάδα καρδιοπάθειας και αρχίσαν οι διάφορες έρευνες να δουν πού ήταν το πρόβλημα, τι ήταν. Για πόσο καιρό έζησες έτσι μέχρι να κάνεις μεταμόσχευση στην καρδιά? Ήταν 6 μήνες ακριβώς. Άρα ήσουν πολύ τυχερή, γιατί για να βρεθεί μόσχευμα, να βρεθεί καρδιά, να μεταμοσχευτεί κανείς, μπορεί κάποιος να περιμένει και χρόνια. Βέβαια. Εσύ λοιπόν σου είπαν άμεσα ότι, Σοφία, πρέπει να κάνεις μεταμόσχευση. Ναι, ουσιαστικά αυτό. Γιατί είδαν ότι δεν μπορούσα να γίνω καλά με φάρμακα, με φαρμακευτική αγωγή. Οπότε το επόμενο στάδιο... Αυτή την περίοδο τη θυμάσαι? Πια όχι τόσο πολύ. Μου έχει φύγει. Την έχεις διαγράψει από το μυαλό σου για να μην σε στεναχωρεί? Όχι, δεν ξέρω, απλώς φεύγει σιγά σιγά αυτό το κομμάτι. Και, και η αδερφή σου είχε ανάλογο πρόβλημα, ναι, και που είχε την ίδια πορεία. Και αυτή την ίδια καλή πορεία είχε. Έκανε μεταμόσχευση και προχωρήσατε τη ζωή σας. Και τότε μάλιστα μεταμοσχεύσεις δεν ήταν σε αρχικό στάδιο, αλλά εντάξει, ήταν αλλιώς. Δεν είναι όπως είναι σήμερα. Όχι, όχι, όχι. Πριν από τόσα χρόνια. Όχι. Γίνεται μεταμόσχευση, συνεχίζεις τη ζωή σου και κάποια στιγμή παντρεύεσαι. Όπου εκεί αρχίζει να έρχεται το θέμα της απόκτησης παιδιού στο προσκήνιο. Εσύ είχες συζητήσει με τους γιατρούς, είχες σκεφτεί αν θα μπορέσεις να γίνεις ποτέ μαμά ή όχι? Όταν βρέθηκα στο ζήτημα αν θα κάνω μεταμόσχευση ή όχι, κάποια πράγματα που με ενημερώσαν οι γιατροί πριν τη μεταμόσχευση, μου λέγανε δηλαδή τι επιπτώσεις θα έχει μετά. Αν πετύχει η μεταμόσχευση και αυτά, πώς περίπου θα είναι η ζωή μου μετά. Και μου αναφέρανε ότι, επειδή ήταν σε πολύ αρχικό στάδιο, όπως είπαμε, μεταμοσχεύσεις, δεν είχαν πολλές εμπειρίες, δεν είχαν και πολλά άλλες νέες γυναίκες που είχαν κάνει μεταμόσχευση. Οπότε το εγκυμοσύνη μας ή η μεταμόσχευση δεν ξέρανε πολλά. Και μου λέει ότι, ο γιατρός μου λέει ότι μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα, παιδιά δεν θα κάνεις. Μετά από μεταμόσχευση καρδιάς. Λόγω φαρμάκων, λόγω πολλές συνθήκες. Όταν κάνεις μεταμόσχευση, φάρμακα πρέπει να παίρνεις για πάντα? Βεβαίως. Α, για πάντα? Ναι, ναι, ναι. Αν νόμιζα ότι είναι για κάποιο διάστημα? Όχι, για αυτό το συνεχίζεις και τα παίρνεις. Σε όλη τη ζωή. Ναι. Σου είπαν λοιπόν ότι, Σοφάκι, θα γίνεις καλά, αλλά μάλλον δεν θα γίνεις μαμά. Αυτό για μια γυναίκα δεν είναι το ίδιο όπως είναι για έναν άντρα. Είναι... Αυτό δεν ξέρω. Ναι. Γιατί υπάρχουν γυναίκες που δεν θέλουν να κάνουν παιδάκια και υπάρχουν άνδρες που θέλουν πάρα πολύ να κάνουν παιδάκια. Ναι, αλλά συνήθως η γυναίκα έχει πολύ πιο έντονο την ανάγκη, το αίσθημα αυτό του να γίνει η μαμά κάποια στιγμή. Αρχικά, φαντάζομαι δεν θα σε στεναχώρησε τόσο, γιατί ήσουν μικρούλα. Κοίτα, δεν με στεναχώρησε. Βασικά δεν είχα και επιλογή να πω όχι. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω μεταμόσχευση γιατί υπάρχει το θέμα ότι δεν μπορώ να κάνω παιδί. Σωστά. Και όταν γνώρισες τον άντρα σου, επειδή αυτό είναι ένα ζήτημα, όταν αποφασίζεις να παντρευτείς και να κάνεις οικογένεια, του μίλησες ανοιχτά και του είπες, ξέρεις, εγώ έχω αυτό το θέμα. Πώς έγινε αυτό? Βασικά με τον άντρα μου γνωριζόμασταν πολλά χρόνια πριν παντρευτούμε. Οπότε στο πρώτο ραντεβού και όλος του λέω, ξέρεις κάτι, εγώ έχω κάνει μεταμόσχευση καρδιάς. Το πέταξα έτσι κατευθείαν. Νομίζω λίγο σοκαρίστηκε πρώτα όταν πήρε αυτό, αλλά λέω, ας είμαστε ειλικρινείς, γιατί μπορεί να μην θέλει ούτε καν να είναι με μια κοπέλα που έχει περάσει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτός το πήρε πολύ άνετα και ωραία και σαν να μην... Και τι έγινε δηλαδή? Όταν του είπες ότι ξέρεις... Γιατί... Για το παιδί, ναι. Για το παιδί, ότι θα αν θες να με παντρευτείς. Με ρώτησε και ο κίνος τότε τι θα είναι αυτό, λέω, φαντάζομαι. Ναι. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην επιστήμη και πιστεύω ότι τότε, όταν θα έρθει η ώρα, σίγουρα θα βρεθεί κάποια λύση, λέω εγώ, δεν μπορεί. Θα το βρούμε. Σ' αγαπούσε πολύ όμως ο άντρας και σε ερωτεύτηκε βαθιά και δεν τον ένοιαζε τίποτα. Καμία δυσκολία και καμία μεταμόσχευση και κανένα τίποτα. Γιατί έτσι όταν αγαπάς, αγαπάς. Και ναι, έτσι, τελεία. Ναι, ναι. Όταν ήρθε η ώρα, τι κάνατε? Προσπαθήσατε κατευθείαν με εξωσωματική? Όχι, όχι, φυσικά κανονικά. Προσπαθήσατε κανονικά? Κανονικά.
Ναι. Όπως μάλλον τα πιο πολλά ζευγάρια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν κάναμε τίποτα διαφορετικό από ό,τι κάνουν τα. Από φυσιολογικά, όπως κάνουν όλα τα ζευγάρια. Το μόνο που ρώτησες, αν μπορείς με τα φάρμακα που παίρνεις να κάνεις παιδί. Μια εγκυμοσύνη πιο πολύ είχα ρωτήσει εγώ πώς βλέπετε μια εγκυμοσύνη. Και ευτυχώς πάλι στην Σουηδία, μια άλλη κοπέλα λίγο πιο μεγάλη από μένα, αλλά και αυτή μικρή σχετικά έχει κάνει μεταμόσχευση. Είχε μείνει έγκυος, αλλά φυσιολογικά και όλα είχαν πάει μια χαρά. Οπότε είχαμε από εκεί στοιχεία ότι μια εγκυμοσύνη μπορεί να πετύχει και να μην έχει κανένα πρόβλημα, mm-hmm. ούτε στο παιδί, ούτε στη μητέρα. Οπότε ξεκινάτε να προσπαθείτε. Βέβαια. Πόσα χρόνια... Δεν προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Μπορεί να προσπαθήσαμε κανένα χρόνο, αλλά... Αυτό ήταν. Ναι. Αλλά ο άντρας μου βιάζει λιγάκι και μου φαίνεται, μου λέει ότι αυτό κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Οπότε αρχίσαμε και ρωτάγαμε από εδώ, από εκεί. Και στην πρώτη φάση που πιστεύω ότι πιο πολλοί κάνουν, κάτι που λέγεται σπερματέχυνση. Mm-hmm. Δηλαδή πας και σε βοηθάνε να προχωρήσει σωστά το πράγμα. Και πήγατε στον κύριο Γάτο κατευθείαν. Τότε δεν πήγαμε κατευθείαν στον κύριο Γάτο, πήγαμε σε κάποιους άλλους γιατρούς που μας είχαν συστήνει κάποιοι φίλοι μας και γνωστοί. Κάναμε μία-δύο φορές και αυτό και είδαμε ότι δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Δεν είχε αποτέλεσμα αυτό. Μετά λέμε, okay, κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε. Μάλλον πρέπει να κάνουμε εξωσωματική, γιατί αυτό δεν προχωράει. Συνήθως θέλουν, τουλάχιστον τότε, πριν 10 χρόνια, θέλανε να κάνεις πολλές προσπάθειες με σπερματέχυνση πριν προχωράς. Mm-hmm. Και λέμε αυτό ανώδυνο. Δεν υπάρχει, δεν έχει καμία... Κάνεις λοιπόν μετά την προσπάθεια την πρώτη εξωσωματική και χρειάστηκε να κάνεις 7 μέχρι να μείνεις έγκυος. Ναι. 7 εξωσωματικές. Ναι, ναι. Συλλαμβάνεις το παιδί και πάλι άτυχη την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά, ναι. Δηλαδή την πρώτη φορά που κάναμε εξωσωματική με τον Ηλία τον Γάτο, ήμασταν όλοι πάνε ευτυχισμένα. Με παίρνει ο Ηλίας τηλέφωνο και μου λέει Σοφία, το πετύχαμε με την πρώτη και πολύ χαρούμενος και καλά και αυτά. Και ξέρεις, μεγάλη χαρά και προχωράει αυτή η εγκυμοσύνη σιγά και μετά αρχίζει και έχει κάποια προβλήματα. Έπαθε ψεμία στην πρώτη. Αυτή ήταν στις 23 εβδομάδες. Το έχασες. Και το έχασα. Όμως δεν το έβαλες κάτω. Όχι. Ήσουν εκεί. Ξανακάνεις και μένεις έγκυος. Ναι. Και φαίνεις στον κόσμο την κόρη σου, τη Δανάη. Ναι. Σοφία, σίγουρα το θαύμα της γέννησης για όλες μας και για όλους μας είναι τα πάντα. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή της ζωής της κάθε γυναίκας. Για έναν άνθρωπο όμως σαν και εσένα, που έχει παλέψει τόσο πολύ. Έχεις κάνει μεταμόσχευση, νόμιζες ότι μπορεί να μην κάνεις παιδί. Έχεις κάνει 7 εξωσωματικές. Πώς ήταν να κρατήσεις για πρώτη φορά στα χέρια σου αυτό το μωρό? Ήταν... Όχι, δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Κάτι το... Βλέπω και τα πλάνα. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό ήταν. Και το αστείο ήταν, επειδή έχω το θέμα της μεταμόσχευσης, στη γέννα κάνω ολική νάρκωση. Mm. Οπότε την ώρα που γέννησα δεν ήμουν εκεί. Mm. Και το παιδί το είδα μετά από 24 ώρες, γιατί έπρεπε να μείνω και στην εντατική. Ah. Οπότε πέρασε πολύ χρόνο μέχρι να το δω. Πρέπει η καρδιά να λειτουργεί. Θέλω να δουν οι γιατροί ότι έχω μπει πάλι σε, να μην έχει κάποιες επιπτώσεις μετά. Δεν πρέπει να πιέζεται πολύ η καρδιά, καταλαβαίνω. Ναι. Μέχρι σε λογικά πλαίσια. Κοίτα, κεσαρική κάναμε. Ναι. Με ολική νάρκωση. Ναι. Απλώς να ξυπνήσω από την νάρκωση, είναι όλα αυτά. Μια εγχείρηση είναι. Να είναι όλα... σίγουρη. Ναι, όλα αυτά θέλουν μια προσοχή. Και θυμάμαι όταν ήμουν πάνω στο δωμάτιο και περίμενα, ο άντρας μου φυσικά την είχε δει αμέσως και περίμενα να έρθει το μωρό, το κοριτσάκι, να τη δω. Και δεν ερχότανε. Και μου λέγανε όλη την ώρα οι νοσοκόμες, θα έρθει, στο τέλος δεν ερχότανε. Και παίρνω εγώ τον Ηλία και λέω, Ηλία, μου φέρνουνε το παιδί μου. Περίμενε, μου λέει. Το κλείνει μετά από 5 λεπτά ήρθε το. Αγχώθηκε, μήπως σου λένε ψέματα κάτι. Ναι, ναι, κάτι έχει πάρει το μωρό και στο λένε για να μην ταραχθείς. Ναι. Και μετά στο καπάκι μένεις έγκυος φυσιολογικά, χωρίς εξωσωματική. Ναι, 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 ναι. Και κάνεις και το γιο σου. Ναι. Αυτός που βλέπετε στο πλάνο από το μευτήριο είναι ο γιος μου. Άρα με πολύ μικρή διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Σαν δύο παιδιά. Σαν διδυμάκια.
Τι θα έλεγες λοιπόν, κλείνοντας, Σοφία, στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, στις γυναίκες που έχουν περάσει καρκίνο, στις γυναίκες που έχουν πρόβλημα την καρδιά, σε ανθρώπους οι οποίοι. Τι μήνυμα θα τους έστελνε σήμερα μέσω της δικής σου ιστορίας? Ότι αν πιστεύεις σε κάτι, αν θέλεις κάτι, με λίγο επιμονή, θα έρθει. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει. Μπορεί να μην έρθει άμεσα, μπορεί να μην έρθει ακριβώς με τον τρόπο που περιμένεις να έρθει, αλλά θα έρθει. Θα έρθει. Αυτό πιστεύω. Και να πούμε ότι νομίζω συνέχισες και να δουλεύεις κανονικά μετά την, και μετά τη μεταμόσχευση. Διάβαζα κάπου ότι είχατε φύγει και στο εξωτερικό με τον σύζυγό σου, είχατε πάει στην Κίνα. Στην Κίνα και στην Ινδονησία. Στην Κίνα, στην Ινδονησία, εργαζόσασταν και οι δύο δηλαδή. Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι. Εγώ ακολουθούσα. Ο άντρας μου πήγε για δουλειά και εμείς πήγαμε μαζί σαν οικογένεια. Και ζούσαν... Μαζί με τα μωρά. Ναι, με τα μωρά. Α, ήταν περίοδος, είχες κάνει ήδη τα μωρά και πήγες. Ναι, 5 χρόνια ήμασταν στο εξωτερικό, στην Ασία. Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τα πάντα γίνονται. Τα πάντα με θέληση, με δύναμη ψυχής, με θετική διάθεση, με προσπάθεια, με κουράγιο, με υπομονή. Σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκε πάρα πολύ την ιστορία σου μαζί μας. Σου μοιάζει κανένα τα δύο παιδιά? Α, μου μοιάζουν. Ναι, σου μοιάζει κανένα? Έχει κανένα? Και τα δύο. Έτσι. Ναι, και τα δύο. Και στον άντρα μου, δηλαδή, ο καθένας όπως τα βλέπει. Σαν πια με μπλε ματιά. Μπλε ματιά δεν πήρε κανείς. Όχι. Λοιπόν, πάω λίγο στο... στα δώρα σας, να πούμε ότι όσοι πάρετε σήμερα για τα 10.000 ευρώ μετρητά. Όσοι πάρετε σήμερα για το 10.000 που κληρώνει την Παρασκευή, σας έχω διαλέξει από τις συλλογές της Λίλα Λό 5 κοσμήματα. Επειδή την Πέμπτη είναι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, και επειδή υπάρχει κρίση και μπορεί, παιδί μου, ο σύζυγος να μην έχει ο Χριστιανός να σας πάρει το κοσμηματάκι του κάτι ή ο σύντροφος. Μπορεί να σας έρθει ο άνθρωπος με το λουλουδάκι του το κόκκινο και να μην έχει, γιατί είναι πολύ φυσικό. Σας διάλεξα εγώ. Λοιπόν, ποια είναι τα αγαπημένα μου κομμάτια? Λέω, να δώσουμε δώρο. Αυτά εδώ τα σκουλαρίκια τα οποία τα έχω κι εγώ. Αυτά εδώ τα σκουλαρίκια τα οποία τα έχω κι εγώ στο σπίτι. Λέω να δώσουμε δώρο αυτό το δαχτυλίδι. Εδώ. Αυτό το δαχτυλίδι. Αυτά εδώ τα σκουλαρίκια που πάνε με όλα και με τα τζινάκια σας πολύ. Και για βράδυ με ένα μαύρο φόρεμα ντύνεσαι. Και το καλοκαίρι που έχουν έτσι αυτό το στυλάκι το πιο ανάλαφρο. Τι είναι αλυσιδούλα αυτή? Να πούμε ότι είναι όλα από ασίμι και είναι επιχρυσωμένα και επιπλατινωμένα. Και αυτά εδώ, από την έθνη ξηρά, σε μαύρο να το δώσουμε καλύτερα, για να ταιριάζει με όλα, ε. Το δώσουμε, δηλαδή αυτό εδώ το γύρω-γύρω να είναι μαύρο. Λοιπόν, αυτά είναι τα δώρα τα δικά σας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν τηλεφωνήσετε αυτή τη στιγμή να διεκδικήσετε τη βαλίτσα με τα 10.000 ευρώ, 5 από εσάς θα κερδίσετε 5 κοσμήματα Λίλα Λό για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. 90-11-51-51-51 ή μέσω SMS, τα έφενα κενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54-990. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, η κλήρωση των κοσμημάτων θα γίνει στο τέλος της εκπομπής μας. Και αργότερα θα σας δείξω και άλλες ιδέες και προτάσεις για δώρα για τη γιορτή των ερωτευμένων. Διαφημίσεις, αγαπητοί. Ο Γιάννης δηλώνει ο πιο ψηλός Έλληνας. Έχει ύψος 2 μέτρα και 22 εκατοστά. Αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μια επέμβαση για να σταματήσει να ψηλώνει. Ο 22χρονος περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Θα τον δείτε σε λίγο αύριο, συγγνώμη, το Γιάννη, ο οποίος πραγματικά δεν σταμάταγε να ψηλώνει. Δηλαδή, αν δεν έκανε αυτή την επέμβαση, θα έφτανε στο 2,50, δηλαδή θα είχε πρόβλημα. Μεγάλωνε τόσο πολύ τα κόκαλά του και ψήλωνε τόσο πολύ, που ο άνθρωπος έχει τεράστια προβλήματα υγείας. Είναι μια συγκεκριμένη πάθηση, απίστευτη.
Λοιπόν, θα έρθει αύριο στην εκπομπή, θα τα πούμε αύριο από κοντά. Να σας επαναλάβω, έχω φέρει εδώ τα κομμάτια του δώρου σας, γιατί παίρνετε τηλέφωνο και ρωτάτε, θέλετε να δείτε καλά πριν δηλώσετε συμμετοχή. Εδώ είναι λοιπόν τα δώρα σας από τη Λίλαλο. Είναι τρία ζευγάρια σκουλαρίκια, ένα δακτυλίδι και ένα κολιέ. Αυτά είναι τα δώρα τα οποία έχω επιλέξει να πάρετε για το διαγωνισμό σήμερα μαζί με τα 10.000 ευρώ μετρητά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε 43 λεπτά από τώρα θα κληρώσουμε τα 5 κομμάτια των κοσμημάτων. Σε 45 λεπτά από τώρα και την Παρασκευή κληρώνουμε τα 10.000 ευρώ, τα μετρητά. Όλα αυτά όμως με ένα μήνυμα. Δηλαδή, με ένα μήνυμα μπαίνετε και στους δύο διαγωνισμούς. 90-11-51-51-51 ή μέσω SMS, τάφενα κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54-990. Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα δούμε την ιστορία της Χριστίνας, η οποία έχει περάσει ένα απίστευτο Γολγοθά. Σε ηλικία 20 ετών πιάνει δουλειά ως γραμματέας και βρίσκεται όταν έκλεισε η επιχείρηση του εργοδότη της, η ίδια γραμματέας, το έρημο αυτό νεαρό κορίτσι, να έχει χρέος στην εφορία 2 εκατομμύρια ευρώ. Χρέη του εργοδότη. Πάμε να πάρουμε μια γεύση και σε λίγο η Χριστίνα με τον δικηγόρο της, τον κύριο Καλογριδάκη, θα μας πούν περισσότερο. Σοκαρίστηκα όταν έμαθα ότι ο εργοδότης μου με χρέωσε 2 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία. Τότε ξεκίνησε ένας μεγάλος γολγοθάς για μένα και την οικογένειά μου. Την ίδια μέρα που έμαθα ότι αθώθηκα από ένα μεγάλο δικαστήριο, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο του μαστού. Λοιπόν, πιάνεις δουλειά σε ηλικία 20 ετών σε μια εταιρεία που ήταν και φίλος του πατέρα σου. Ήταν γνωστός του μπαμπά μου, γνωστό και της οικογένειάς μου. Δούλευα λοιπόν σαν υπάλληλος, σαν γραμματέας. Κάποια στιγμή, ξέροντας τα οικονομικά προβλήματα που είχαμε στο σπίτι, μου είπε ότι επειδή θα με αναβαθμίσει και καλά, επειδή έκανα, ήμουν πολύ καλή στη δουλειά, ότι θα πρέπει να πάμε να υπογράψω ένα χαρτί τυπικό και καλά σαν προϊσταμένη, ώστε όταν θα λείπει να μπορώ να υπογράφω κάποιες δουλειές για να μην τις χάνουμε. Γιατί διαφορετικά θα έκλεινε. Δεν θα μας πεις το όνομα της εταιρείας, ναι, αλλά θέλω να μας πεις σε ποιο τομέα. Κατασκευαστική. Κατασκευαστική εταιρεία. Μου είπε ότι φυσικά ότι το χαρτί είναι ελεγμένο, ότι δεν θα έχω κάποιες ποινικές διώξεις. Είναι απλά ένα τυπικό χαρτί. Πήγα λοιπόν και υπέγραψα. Χωρίς να το έχω διαβάσει, χωρίς να έχω ενημερώσει κανέναν, ναι, γιατί θεώρησα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει κάτι για να με βλάψει ή οτιδήποτε. Κοίτα, σε αυτή την ηλικία των 20, επειδή πολλοί την έχουν πατήσει λόγω απειρίας, φίλος γνωστός του πατέρα, εργαζόσουν στην επιχείρηση, του είχες εμπιστοσύνη, δεν πήγε το μυαλό σου στο κακό. Όχι, καθόλου. Υπογράφεις λοιπόν ότι τι, ότι θα αναλάμβανες κάποια θέση ευθύνης. Το διάβασα, μα ούτε και μου το διαβάσαν όμως. Το υπέγραψα. Η εταιρεία δούλευε κανονικά. Δεν είχε γίνει κάτι ώστε να προβληματιστώ ότι κάτι συμβαίνει, ότι χρωστάει, ούτε έλεγχος, τίποτα. Κάποια στιγμή αποφασίζει, την κλείνει και εξαφανίζεται. Εσύ είχες βάλει και αλλού την υπογραφή σου ή μόνο σε αυτό το χαρτί το οποίο... Όχι, μόνο εκεί. Αναγνώρισε ότι εσύ είχες κάποια ευθύνη. Αυτός. Δηλαδή ήταν επιταγές, τα πάντα, προσλήψεις, απολύσεις, τίποτα. Απλά εγώ ήμουνα κανένα γραμματιακή υποστήριξη, τίποτα άλλο. Πόσο καιρό έμεινε στην επιχείρηση αυτή, πόσο καιρό έμεινε? Περίπου 2 χρόνια. Α, ήταν και σύντομη. Ναι, ναι, ναι. Η εργασία σου εκεί. Όταν κλείνει η επιχείρηση, εσύ είχες πάρει χαμπάρι, τι γινόταν, είχες καταλάβει? Τίποτα απολύτως. Ξαφνικά μου ενημέρωσε η κυρία που είχε το κτίριο ότι έφυγε και ότι είχε αφήσει πίσω κάποια χαρτιά και κάτι υπολογιστές για να πάω να τα πάρω. Και ώστε κάποια στιγμή άρχισαν να μου κοινοποιούνται στο σπίτι μου τα χρέη του ΙΚΑ και της εφορίας. Στο ΙΚΑ χρωστούσες? Και στο ΙΚΑ και στην εφορία. Μάλιστα. Φτάνουν λοιπόν οι κοινοποιήσεις. Στο σπίτι σου έμενες ακόμα με τον μπαμπά και τη μαμά? Με τους γονείς. Ναι. Σε αυτήν την ηλικία λογικό να μένεις ακόμα. Ναι, τους γονείς. Αρχίζουν να έρχονται κάτι χρέη τεράστια. Της τάξης ότι ξεκίνησε το ΙΚΑ 700.000 ευρώ. Καταλήξαμε στο 1,5 εκατομμύριο ως προς το ΙΚΑ.
Και 2,5 ναι. εκατομμύρια ευρώ η εφορία. Ένα λεπτό. Τα χαρτιά της εφορίας όταν έφτασαν στο σπίτι, ποιος τα άνοιγε, τα έχει ανοίξει ο μπαμπάς πρώτος. Εσύ. Την πρώτη φορά που ευτυχώς, πήρα το πρώτο χαρτί. Και ο μπαμπάς και σε πιο όριμη ηλικία. Τα έχασα. Να ανοίξεις ένα τέτοιο χαρτί εκείνη την ώρα και να δεις να χρέωσε 700 χιλιάρικα δεν είναι απλή ιστορία. Δεν ήταν μόνο το χρέος, είναι ότι μου βγάλανε το σπίτι μου στον πληστηριασμό. Εξαιτίας όλης της διαδικασίας έχασα και τον μπαμπά μου με τον καημό, το παιδί. Καταστράφηκε. Το σπίτι το οικογενειακό σας. Ναι. Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που είχα δηλαδή. Μου το κατασχέσανε κι αυτό. Και αρχίσαν συνέχεια να έρχονται χαρτιά για πλαστά τιμολόγια για τα πάντα. Πλαστά τιμολόγια. Βεβαίως. Έχω δικαστήριο και γι' αυτό. Γιατί τα πλαστά τιμολόγια είναι πολύ βαρύ ποινικό αδίκημα. Το ξέρω. Που επισύρει ποινές φυλάξεις. Δεν ξέρω. Μέχρι πέντε έτη. Μέχρι πέντε έτη. Με τις προσαυξήσεις πόσα έγιναν αυτά τα ποσά, πόσο έφτασαν τα ποσά, δηλαδή πόσα χρόνια. Με τις προσαυξήσεις η εφορία έφτασε στα 2,5 εκατομμύρια ναι. και το ΙΚΑ στα 1,5. Στα 1,5 εκατομμύρια. Βρίσκεται λοιπόν ένα κοριτσάκι γραμματέας να χρωστάει κάπου 4 εκατομμύρια. Και να έχει και να την κατατρέχουν πλαστά τιμολόγια και πλαστά δημόσια έγγραφα. Ναι. Πώς το αντιμετώπισες, τι έκανες, έψαξες να βρεις αυτόν τον άνθρωπο, ζήτησες από κάποιον βοήθεια, τι έκανες. Έψαξα, εξαφανίστηκε, δεν βρέθηκε ούτε ακόμα και τώρα έχει βρεθεί. Και ξεκίνησε ένας δικαστικός αγώνας εδώ και 13 χρόνια. Τι ηλικία είναι αυτός ο άνθρωπος. Τώρα πρέπει να είναι 67. 68. Οικογένεια έχει παιδιά. Είχε, ναι. Είχε, δηλαδή ναι, υπάρχουν ναι. άνθρωποι πίσω του. Δεν μπορώ να βρω κανέναν. Ναι. Έχουν εξαφανιστεί όλοι τους. Εντάξει. Απλά ήταν ότι ήταν το χρέος μεγάλο, εγώ δεν μπορούσα να το ρυθμίσω, ούτε να μπω σε μία ρύθμιση. Γιατί τα λεφτά που ζητάγανε ήταν πάρα πολλά. Και αναγκαστικά προχωρήσαμε δικαστικά. Στο δικαστήριο δικαιώνεσαι. Ναι. Μετά όμως. Και από... μάλιστα μετά από χρόνια. Μεγάλο δικαστικό αγώνα, φαντάζομαι. Δεν είναι το έτσι. Το οποίο κράτησε γύρω στα 8 χρόνια. Γιατί πρωτόδικα η κυρία Χριστίνα είχε καταδικαστεί σε 5 έτη φυλάκισης. Γιατί δυστυχώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε μόνο το ποσό της φοροδιαφυγής, γιατί η εταιρεία ήταν στο όνομά της. Δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης να δει αν πραγματικά συγκεκριμένη κοπέλα χρωστάει το ποσό αυτό στην εφορία. Και ομολογώ για πρώτη φορά ότι μέχρι να εκδικαστεί υπόθεση στο εφετείο κινδύνευα να πάει στιγμή να εκτελεστεί αυτή η απόφαση των 5 ετών. Και ήταν και δύσκολη χρονική στιγμή για την Χριστίνα, γιατί είχε και το πρόβλημα, το σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε σε λίγο, γιατί όλο αυτό φαντάζομαι ότι είναι σαφές ότι ο καρκίνος έχει συχνά τη ρίζα του σε ψυχογενείς παράγοντες. Και το κορίτσι αρρώστησε μετά από όλα αυτά. 8 χρόνια λοιπόν δικαστικός αγώνας μέχρι να δικαιωθεί. Τουλάχιστον 15 με 20 δίκες μέχρι να φτάσουμε στο τέλος να δικαιωθεί η κοπέλα αυτή. Ακόμα και σε περιπτώσεις που αθωνότανε, ξεσπούσε σε λυγμούς. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Το πρόβλημα της υγείας σου πότε σου εμφανίστηκε? Πριν 2,5 χρόνια. Κατά τύχη έπιασα κάτι στο στήθος και αποφάσισα να κάνω χειρουργείο. Και είχα ένα δικαστήριο μάλιστα με το ΙΚΑ, ήταν το τελευταίο που είχα. Και με παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Γιάννης να μου ανακοινώσει ότι τελειώσαμε με το ΙΚΑ, κλείσαμε ένα κεφάλαιο επιτέλους, ότι αθώθηκες. Και εκεί που χάρηκα, με παίρνει ο γιατρός μου και μου ανακοινώνει ότι δυστυχώς έχω καρκίνο και... και πάρα πολύ επιθετικό. Επιθετικό. Ότι δηλαδή αν καθυστερούσα έστω και 15 μέρες ακόμα θα είχα γεμίσει παντού. Και δεν ήξερα πώς πρέπει να αντιδράσω. Τη μία μου φάνηκε ότι αυτό που άκουγα δεν υπήρχε, ότι ήταν κάτι το οποίο μάλλον το φαντάστηκα. Τα χάσα. Εντάξει, ήταν δηλαδή κάποια στιγμή ήξερα ότι όλο αυτό που πέρασε αυτά τα χρόνια κάπου θα χτύπαγε στην υγεία μου. Δεν περίμενα όμως ποτέ ότι θα πάθω καρκίνο. Και είχα να αντιμετωπίσω
Και αυτό. Μαζί με τα δικαστήρια. Γιατί στα δικαστήρια συνέχισα να έχω. Πώς επηρέασε τη ζωή σου συνολικά με αυτό? Πάρα πολύ. Γιατί έχασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, τα πιο ανέμελα. Φοβόμουν ακόμα και αστυνομικό έβλεπα στον δρόμο να μου κάνει απλό έλεγχο με το αυτοκίνητο, ότι μήπως έχω ένα ένταλμα, μήπως με συλλάβουνε, μήπως με πάνε μέσα. Μου στήχησε πολύ γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν έφταιγα. Το χρεώθηκα. Μαζί με μένα καταστραφήκανε και οι γύρω μου, η οικογένειά μου, οι δικοί μου άνθρωποι. Και ήταν κάτι το οποίο... Εσύ φαντάζομαι δεν μπορούσες να έχεις ούτε λογαριασμό στο όνομά σου. Τίποτα. Δηλαδή σε μια επιχείρηση αν ήθελες να εργαστείς και να σου βάλει το μισθό σου... Τίποτα, τίποτα. Μέσα στην τράπεζα δεν μπορούσες. Τίποτα, όχι. Το οποίο είναι απίστευτη αδικία, δηλαδή είναι... Δεν φορολογική ενημερότητα δεν μπορώ να πάρω. Για να κάνω οτιδήποτε. Να ρωτήσω κάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κράτος δεν έχει καμία ευθύνη που επί 8 χρόνια βασανίζει αυτή την κοπέλα δικαστικά μέχρι να βγει η αλήθεια στο φως. Δηλαδή, μόνο ο ιδιώτης έχει την ευθύνη. Μπορεί έτσι να καταστραφεί η ζωή της και να διαλυθεί η ζωή της περιμένοντας τόσα χρόνια δικαιωθεί. Δυστυχώς, ως διαχειρίστρια της εταιρείας, αναλαμβάνει αντικειμενικά πλέον και την ευθύνη και τα χρέη της εταιρείας αυτής. Ήμασταν τουλάχιστον τυχεροί μετά από αρκετό αγώνα, ενέσκεψε τελικά δικαιοσύνη και απέδωσε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Δηλαδή, ότι η Χριστίνα δεν οφείλει το ποσό αυτό. Και μάλιστα σε δύσκολες εποχές που οι δικαστικές αποφάσεις δεν είναι φιδωλές προκειμένου να αθωώσουν κάποιον ο οποίος τύπης φέρεται ότι φοροδιαφεύγει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας που παρουσιάσαμε σήμερα είναι να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας. Σε όποια ηλικία κι αν είστε, μην υπογράφετε τίποτα. Αν δεν το έχετε πολύ καλά διαβάσει, αν δεν το γνωρίσετε, μην υπογράφετε τίποτα. Κοιτάξτε λοιπόν μια γυναίκα που ξεκίνησε κοριτσάκι 28 χρονών σε μια επιχείρηση, πώς διέλυσε τη ζωή της, γιατί εμπιστεύτηκε το αφεντικό της και υπέγραψε ένα χαρτί. Ένα χαρτί υπέγραψε. Ένα χαρτί. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να καταδικαστεί, δεν πρέπει να πάει μέσα στη φυλακή, δεν πρέπει να πληρώσει για αυτό το έγκλημά του. Υπάρχει ένταλμα σύλληψης. Δεν πρέπει να πληρώσει για το έγκλημα. Λέως, υπάρχει ένταλμα σύλληψης. Πήρε ένα κοριτσάκι και του φόρτωσε όπως πια έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Μια γυναίκα αθώα πήγε και του φόρτωσε όλα του τα χρέη και τα δικά του, τις ατασταλίες και τα εγκλήματα τα δικά του. Πήγε και τα φόρτωσε στην πλάτη ενός μιας νέας κοπέλας που ξεκινούσε τη ζωή της. Δεν θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός να πληρώσει. Πρέπει. Λοιπόν, Χριστίνα, εύχομαι εδώ να σταματάει ο γλυκοθάς σου. Μακάρι. Εύχομαι πάνω απ' όλα ό,τι καλύτερο για την υγεία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά, γιατί αυτό είναι τώρα που πρέπει να αντιμετωπίσω. Το πιο δύσκολο ακόμα. Φαντάζομαι ότι αρχικά έχει ελεγχθεί. Εντάξει. Είναι... Δεν ξέρεις. Έχει μάθει να είναι αγωνίστρια. Και το απέδειξε μόνη της. Έχει τελειώσει όμως η πρώτη περιπέτεια. Εντάξει, απλά πάντα παραμένει ένα καρκινοπαθή ασθενή, ο οποίο πρέπει να κάνει εξετάσει, να προσέχει, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπορεί να έχω κάνει κάποια μετάσταση, δηλαδή πρέπει να το προσέχω, να το κυνηγάω, να το κοιτάω. Είναι πολύ ψυχοφθόρο. Αλλά πρέπει να το ξεπεράσω και αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, θα δούμε τώρα, φίλες και φίλοι, την Νικολέτα την Βλαβιανού, η οποία έχει χωρίσει, μεγαλώνει το κοριτσάκι της μόνη της. Δουλεύει σε δύο θέατρα και από τα δύο θέατρα, γιατί αυτό είναι η οικονομική κρίση, βγάζει 600 ευρώ το μήνα και κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της. Και αυτή. Είναι η χαρά της ζωής. Μια γυναίκα πάντα χαμογελαστή και αισιόδοξη. Μια ηθοποιός που μας έχει χαρίσει υπέροχες στιγμές μέσα από τις θεατρικές παραστάσεις και τα σίριαλ που έχει πρωταγωνιστήσει. Είναι η Νικολέτα Βλαβιανού. Όχι, δεν το ανακαινήσαμε γιατί πρόκειται να φύγουμε πάρα πολύ σύντομα να πάμε στα προάστια. Αλλά με τις πολλές δουλειές. Το έχουμε αμελήσει λίγο. Πολλές δουλειές. Πού χρόνος. Εργάζεται 25 χρόνια και έχει κάνει πολλές επιτυχίες. Κι όμως, όπως αποκαλύπτει, ζει πια με 600 ευρώ το μήνα. Το θέατρο, την τέχνη μας, άμα την αφήσει, σε άφησε.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε τις οικονομικές απολαβές ούτε καν πλέον του βασικού μισθού. Δηλαδή, ξέρετε το μήνα με 500-600 ευρώ. Φυσικά, με τόσα ζούμε. Και δεν ζούμε ακριβώς γιατί δεν πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Κάποια στιγμή στη ζωή της αποφάσισε να αποκτήσει το δικό της σπίτι. Πήρε δάνειο και τώρα προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Ανήκω σε αυτή την περίφημη τάξη, η οποία χρωστάει τα σπίτια της στις τράπεζες, διότι δεν είναι σπίτια της, αλλά είναι σπίτια των τραπεζών. Αλλά εγώ προσέφυγα στο νόμο Κατσέλη, περιμένω να εκδικαστεί η περίπτωση. Εγώ δεν είμαι και πολίτη του υλικού, δηλαδή δεν με νοιάζει και να το πάρουν. Η ζωή μου δεν τέλειωσε. Υπάρχουν χειρότερα πράγματα. Υπάρχει ο θάνατος, υπάρχει το τέλος. Έχει να αγοράσει ρούχα για εκείνη πολύ καιρό, καθώς τα οικονομικά της δεν είναι πια όπως παλιά. Πόσο καιρό έχετε να πάτε για ψώνια, να αγοράσετε παπούτσια, τσάντα, ρούχα? Εγώ φέτος δεν πήγα και ούτε πέρυσι νομίζω κάτι πάρα πολύ λίγα πήρα. Αλλά είχα κάνει ένα στόκ ήδη από... και λόγω, ξέρετε, στα γυρίσματα μας χαρίζουν διάφορα πράγματα για να μην νομίζουν ο κόσμος ότι εμείς δίνουμε λεφτά για να τα παίρνουμε. Μάνα, εσύ είσαι. Όχι, πιο γόρυνε, μάνα. Με τη φίλη μου τη Λόλα κάναμε practice στα αγγλικά. I am, you are, ξέρεις τέτοια. Έχω περάσει κι άλλη φορά δύσκολα οικονομικά, γιατί είμαι μια γυναίκα η οποία μόνη της παλεύει. Το 92% των ηθοποιών, λέει, είναι άνεργοι. Παίρνουν φαγητό από τα συσίτια. Και αυτό είναι κάτι που την εξοργίζει. Κάπου υπάρχει και αποπροσανατολισμός. Βεβαίως οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι εχθροί μας, αλλά δεν είναι και φίλοι μας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το θέμα είναι, και το λένε και όλοι οι οικονομολόγοι, ότι αν αυτή τη στιγμή είχαν λυθεί τα θέματα του δημόσιου τομέα, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα στον ιδιωτικό τομέα. Μην πέσει στην αντίληψή μου ότι πήγατε πάνω για μπάνιο, γιατί θα σας κόψω τα πόδια. Από τα γόνατα δεν κάτω. Και πώς θα κάνουμε μπάνιο, μικρό νερό? Πάντα είχα μια καλή σχέση με την οικονομία. Είχα φροντίσει και κρατήσει κάποια χρήματα από την πολυκατοικία, που ευτυχώς είχαμε κάνει κάποια μαζεμένα γυρίσματα. Δουλεύω και πολύ στο θέατρο, απλώς τα τελευταία 2 χρόνια οι περισσότερες δουλειές που κάνουμε είναι με ποσοστά. Οι ηθοποιοί δεν πληρώνονται. Η Νικολέτα Βλαβιανού παλεύει για τα πάντα μόνη της. Ολομόναχη μεγάλωσε την κόρη της Μαρία, καθώς χώρισε έναν χρόνο μετά το γάμο της. Αυτό ήταν επιλογή σας να μεγαλώσετε μόνη σας την κόρη σας? Ναι, επιλογή μου αναγκαστική κιόλας, δηλαδή, γιατί δεν μπορούσα να είμαι με τον πατέρα της. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι τα παιδιά θα πρέπει να μην μεγαλώνουν σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Καλύτερα να αποφασίζουν οι γονείς να χωρίζουν νωρίς, παρά να μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα σε τσακωμούς και σε μπερδέματα. Ήμουν ο πρώτος πολιτικός γάμος στο Δήμο Καλλιθέας. Η ηθοποιός και η 20χρονη κόρη της έχουν μια υπέροχη σχέση, ενώ όπως αποκαλύπτει η Νικολέτα Βλαβιανού, δεν μετάνιωσε που χώρισε με τον Νορβηγό πρώην σύζυγό της. Όχι, δεν το μετάνιωσα καθόλου. Εντάξει, είναι δύσκολο να έχεις μόνος σου την ευθύνη, αλλά είμαστε όριμοι άνθρωποι και έχουμε απόφαση ζωής κάθε φορά. Η ηθοποιός αυτό το διάστημα πρωταγωνιστεί σε 2 παραστάσεις. Στην παιδική ο Γιαννάκης, στο θέατρο Νέος Κόσμος, αλλά και στο νέο έργο της Άννας Χατζησοφιά, Γάμος, Κηδεία και Δεν ξέρω τι να φορέσω, στο θέατρο Μπουζ. Η γυναικοκρατούμενη παράσταση φόλης της ύλης, αλλά αφορά και τους άντρες βέβαια. Είναι, λέει, το δέσιμο που έχουν οι γυναίκες με τα ρούχα και που δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άντρες. Λοιπόν, 5 κοσμήματα της Λίλα Λό θα πάρετε δώρο με το διαγωνισμό μας σήμερα στο τέλος της εκπομπής, διεκδικώντας τα 10.000 ευρώ μετρικά. Σε 24 λεπτά θα γίνει η κλήρωση. Πρόκειται γι' αυτό εδώ το ζευγάρι σκουλαρίκια. Με μαύρο γύρω-γύρω. Αυτή εδώ η αλυσίδα. Αυτά εδώ τα σκουλαρίκια. Είναι όλα ασήμι επιχρυσωμένο. Αυτά τα σκουλαρίκια. Και αυτό το δαχτυλίδι. Αυτά μπορούν να γίνουν δικά σας πώς? Με ένα μήνυμα ή ένα τηλεφώνημα. 9011-51-51-51 ή μέσω SMS. Τάφε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54-9-90. 5 κοσμήματα Λίλα Λό για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, σε 23 λεπτά από τώρα η κλήρωση. Και
Όσοι πάρετε τηλέφωνο, 10.000 ευρώ μετρητά την Παρασκευή. 2-1 διαγωνισμός, διαφημίσεις. Λοιπόν, αγαπημένοι, μιας και έρχεται η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Ξέρω ότι υπάρχει κρίση και πολλές φορές το πιο ωραίο δώρο είναι ένα απλό κόκκινο τριαντάφυλλο. Πολλές φορές το πιο ωραίο δώρο είναι ένα φιλί, μια ζεστή αγκαλιά. Ή πολλές φορές το πιο ωραίο δώρο είναι μια κάρτα με όμορφα τρυφερά λόγια. Όμως, εκτός από αυτά, κατά ψέματα, όταν υπάρχει η διάθεση και όταν υπάρχει και η οικονομική άνεση, σε εμάς τις γυναίκες μας αρέσουν τα κοσμήματα. Είπαμε λοιπόν να σας κάνουμε προτάσεις για κοσμήματα για την ημέρα αυτή, την ημέρα των ερωτευμένων. Και εκτός από τις προτάσεις που σας κάνουμε, 5 από τα κοσμήματα θα δοθούν δώρο στο τέλος στους τηλεθεατές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό για τα 10.000 ευρώ μετρητά. Είναι κοντά μας η κυρία Ζέτα Τσακούμη, η οποία είναι σύμβουλος μόδας. Καλώς ήρθατε. Πάμε λίγο να τα παρουσιάσουμε. Ναι. Καταρχήν να πω ότι στη Λίλαλο, επειδή μας αρέσει να είμαστε σε όλες τις σημαντικές στιγμές των γυναικών, να είμαστε μαζί τους, έχουμε πάντα την κατάλληλη πρόταση. Δηλαδή, για το κατάλληλο στυλ, για την κατάλληλη οικονομική δυνατότητα εκείνης της στιγμής. Γι' αυτό και σήμερα τα κοσμήματα που θα δείξουμε, καταρχήν είναι όλα κοσμήματα, δεν μιλάμε για φόμπιζου, στη Λίλαλο μιλάμε πάντα για κόσμημα. Ασήμι 9-25 επιχρυσωμένο και μιλάμε και για χρυσό 18 καρατίων που θα δείξουμε και από τα δύο σήμερα. Αλλά έχουμε πάντα και πολύ οικονομικές και προσιτές προτάσεις, όπως είναι και κάποιες που θα δείξουμε σήμερα. Δεν θα χάσω άλλο χρόνο γιατί είμαι σίγουρη ότι οι τηλεθεάτρες θέλουν να δουν κοσμήματα και όχι να ακούνε εμάς να μιλάμε. Ξεκινάμε με την Arabesque που είναι μια πάρα πολύ δημοφιλής συλλογή των Λίλαλο. Είναι μια συλλογή από την οποία κρατάμε σεζόν με τη σεζόν κάποια σχέδια της, πλέον έχουν γίνει κλασικά και υπάρχουν πάντα, αλλά πάντα ανανεώνονται. Η κάμερα είναι αυτή εδώ η σειρά, παιδιά. Ναι, ξεκινάμε με την πρώτη. Αλλά πάντα ανανεώνονται. Τώρα αυτές τις μέρες, για παράδειγμα, περιμένουμε στα καταστήματά μας την καινούργια συλλογή για την άνοιξη ή καλοκαίρι. Στην Arabesque, λοιπόν, μιλάμε για ασήμι 9-25 επιχρυσωμένο. Με κίτρινο χρυσό έχουμε φέρει εδώ. Υπάρχει αντίστοιχα και με λευκό χρυσό. Έχουμε φέρει να δείξουμε με λευκό σμάλτο, αλλά οι φίλες μας μπορούν να βρουν και με μαύρο, όπως τα σκουλαρίκια που δίνουμε σήμερα, και με τυρκουάζ που θα είναι πιο ωραίο για το καλοκαίρι, και με ροζ για πιο θηλυκές εμφανίσεις. Έχουμε σκουλαρίκια, έχουμε βραχιόλια τα οποία έχουν πάνω και μυπολίτιμες πέτρες, ιολίτη, αμέθιστο, οπότε μπορούν ανάλογα με τη διάθεσή τους να παίξουν είτε σε λευκό είτε σε κίτρινο με τα χρώματα του σμάλτου. Τα δαχτυλίδια, θέλω να πω, είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα δώρα. Όλα τα δαχτυλίδια που θα δείξουμε σήμερα μπορούν να μικρύνουν ή να μεγαλώσουν λίγο. Α, είναι προσαρμοζόμενα, ναι, στο μέγεθος γιατί... του. Ακριβώς. Πολλές φορές, όταν θέλουμε να πάρουμε δώρο ένα δαχτυλίδι, σωστό, έχουμε πρόβλημα. Λέμε τώρα τι νούμερο φοράει. Εδώ δεν είναι τόσο πρόβλημα. Όπως επίσης, εφόσον πλέον έχουμε το δαχτυλίδι, μπορούμε να παίξουμε, να το βάλουμε στο δίκτυο, να το βάλουμε στον αντίχειρα και να δημιουργήσουμε διαφορετικό στυλ κάθε φορά. Αυτά εδώ είναι από την πρώτη συλλογή, λοιπόν, που δίνουμε σήμερα δώρο. Αυτά από την πρώτη, γιατί είναι 5 τα δώρα. Σμάλτο. Με μαύρο σμάλτο, φέρτε τα να τα δείξουμε και με το μαύρο. 90-11-51-51-51. Φέρτε παρακαλώ τα κοσμήματα με το μαύρο σμάλτο. Ζανέτ, με ακούς? Τα κοσμήματα πίσω σου με το μαύρο σμάλτο. 90-11-51-51-51. 90-11-51-51-51, μέσω SMS, τάφε ένα κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54-990. Τώρα θα σας τα δείξω. Αυτά εδώ είναι. Για να σας δείξουμε ακριβώς αυτά που θα κερδίσετε, προτίμησα να σας δώσω με το μαύρο σμάλτο, επειδή είναι έτσι λίγο πιο χειμερινά ακόμα και λίγο πιο, δηλαδή με ένα μαύρο φόρεμα ντύνεσαι. Είπα να σας τα δώσω με το μαύρο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επόμενη συλλογή. Η επόμενη μας συλλογή είναι η συλλογή Day and Night. Και ακριβώς όπως λέει και το όνομά της, είναι μια συλλογή που μπορεί να φορεθεί
όλη τη μέρα αλλά και τη νύχτα. Γιατί είναι πολύ απλή συλλογή, πολύ κομψή, πολύ φίνα, οπότε μπορείς να τη βάλεις από το πρωί, αλλά είναι και πολύ εντυπωσιακή γιατί έχει μια τεχνική που λέγεται διαμαντάρισμα, που την κάνει να μοιάζει σαν να έχει πάνω πολλές μικρές λαμπερές πέτρες, mm-hmm. που δεν ισχύει αυτό, είναι μια τεχνοτροπία κοπής του μετάλλου που δίνει αυτό το αποτέλεσμα, mm-hmm. οπότε έχουμε μια πολύ οικονομική λύση με πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Και έχουμε... Αυτή εδώ η σειρά είναι, εδώ, όλο αυτό εδώ. Mm-hmm. Και επίσης αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά γιατί παίζουμε και με τα χρώματα του χρυσού. Είναι πάλι ασημενία 25 επιχρυσωμένο, αλλά βλέπουμε ότι το επιχρύσωμα μπορεί να είναι μαύρο με χρυσό. Μπορεί να είναι όπως έχουμε σε αυτό το που έχει τρία διαφορετικά, και ροζ και λευκό και κίτρινο χρυσό. Οπότε και πάλι εδώ πέρα μπορούμε επίσης να φορέσουμε όπως το έχουμε βάλει εδώ ή όπως το έχω βάλει και εγώ, ένα πιο μακρύ, ένα πιο κοντό. Εγώ για παράδειγμα το μακρύ μου το κάνω και βραχιόλι και ξέρω και άλλες φίλες μου που το κάνουν αυτό. Γενικά με τα κοσμήματά μας μας αρέσει να παίζουμε και να δίνουμε πολλές λύσεις. Να μην είναι το φόρεσα έτσι και δεν μπορώ να το φορέσω με άλλο τρόπο. Από αυτή τη σειρά δίνουμε δώρο το κολλιέ που φοράς εσύ, αυτό έτσι. Εδώ το πιο κοντό. 90-11-51-51-51, σε λίγη ώρα η κλήρωση. Ή μέσω SMS τα φένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54-990. Πάμε στην επόμενη σειρά. Επόμενη σειρά, που όπως ξέρω, είναι η σειρά Luxor, όπως ξέρω την αγαπάς και εσύ, γιατί είδα χθες ανέβασε στο Twitter σου μία φωτογραφία με το δαχτυλίδι της σειράς, με πράσινο χαλαζία. Μπράβο, εγώ έχω πάρει... Αυτό εδώ πέρα, απλώς εδώ είναι πράσινος χαλαζίας. Εδώ έχουμε φίλτιση και έχουμε και η άσπιση, είναι πέτρες, είναι πολύ τιμηλήθη πάλι. Πάλι μιλάμε για ασημενία 25 επιχρυσωμένο και εδώ με κίτρινο χρυσό. Θέλω να πω ότι και στο κολλέ μας έχουμε μη πολύτιμους λίθους, έχουμε μαύρο όνυχα. Είναι μια σειρά πάρα πολύ εντυπωσιακή. Είναι για εντυπωσιακές εμφανίσεις. Είναι όταν θέλουμε να κρατήσουμε το στυλ μας απλό και να βάλουμε κάτι που να το αναδείξουμε. Κατευθείαν, πιστεύω, με ένα κομμάτι αυτής της συλλογής μπορούμε να το πετύχουμε. Επίσης, θέλω να πω για τα σκουλαρίκια και αυτής της σειράς, όπως το συζητούσαμε και στο διάλειμμα, Τατιάνα, και τη σειρά Arabesque, είναι πολύ ωραία και το χειμώνα με κάτω τα μαλλιά, ακριβώς επειδή είναι διάτρητα. Οπότε αφήνεις κάτω το μαλλί και μέσα από το σκουλαρίκι κάνει αυτό το παιχνίδι. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Πολλές έχουμε συνηθίσει να τα φοράμε. Αυτά δίνουμε δώρο, λοιπόν. Ναι. Αυτά εδώ είναι το δώρο του διαγωνισμού. Το τρίτο κατά σειρά δώρο. Πάμε στην επόμενη συλλογή. Η επόμενη μας συλλογή είναι η συλλογή Eden και είναι εμπνευσμένη από την αρμονία και τις πολύ πολύ φίνες γραμμές της φύσης. Οπότε απευθύνεται σε γυναίκες που θέλουν να πετύχουν μια πολύ κομψή εμφάνιση. Είναι η συλλογή που φοράω εγώ. Είναι αυτά εδώ τα σκουλαρίκια τα οποία θα τα πάρετε δώρο. Θα τα πάρει δώρο ένας από εσάς. Και είναι και αυτό εδώ το δαχτυλίδι που φοράω στο χέρι μου. Αυτή εδώ είναι η σειρά Eden. Πολύ ωραία. Τα σκουλαρίκια όπως βλέπουμε τα έχουμε και εδώ, βγαίνουν και σε πιο κοντό. Mm-hmm. Και επίσης έχουμε φέρει δύο από τα κολλιέ της σειράς. Φυσικά όλες οι σειρές που έχουμε εδώ έχουν πάρα πολλές επιλογές. Εδώ δίνουμε ένα δείγμα. Τα κολλιέ τα έχουμε φέρει με την πέτρα τιμό των αμέθιστο και με φήμε quartz εδώ. Επίσης το συγκεκριμένο κολλιέ εμείς το προτείνουμε να φορεθεί έτσι, ούτως ώστε να φαίνεται το παιχνίδι που κάνει η αλυσίδα μπροστά. Έχουμε όμως πολλές φίλες που έρχονται στο κατάστημα και μας λένε: εγώ προτιμώ να τον βάλω αυτή την αλυσίδα μπροστά, γιατί είναι τόσο κομψή, δηλαδή δεν έχει κάπου κούμπομα να φαίνεται κάτι άσχημο. Είναι πάρα πολύ κομψό. Το βάζουν μπροστά ή το βάζουν πιο πλάι. Και πάλι παίζουν. Και αυτό μας αρέσει εμάς να κάνουν οι γυναίκες με τα κοσμήματα. Να μπορούν να είναι δημιουργικές και να παίζουν. Mm-hmm. Και... Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και... Έχουμε τα κοσμήματα των ημερών, που είναι η συλλογή μας με καρδιές για το Αγίου Βαλεντίνου. Εδώ πλέον μιλάμε για χρυσό, 18 καρατίων, σε λευκό, κίτρινο και ροζ χρυσό. Και έχουμε λεπτομέρειες από μπριγιάν σε κάποια σχέδια. Εμένα, αν με ρωτήσεις η αγαπημένη μου, είναι εδώ με το κόκκινο σμάλτο, που μάλιστα μπροστά, φαντάζομαι δεν θα μπορεί να φανεί. Α, πολύ ωραία, το δείξαμε. Έχει σαν τακουνάκι και αν το δούμε από το πλάι, φαίνεται σαν μια γόβα. Γιατί αυτό είναι το άλλο πάθος των γυναικών μαζί με τα κοσμήματα. Και έχουμε και το κόκκινο για καλή τύχη και για έρωτα και αυτό θέλουμε να ευχηθούμε σε όλες τις φίλες, τον Λαλό αγάπη. Εντάξει, αυτό τώρα είναι... Το πιο χαρακτηριστικό εδώ, το πιο ωραίο ίσως ναι, ναι, κανείς να πάρει το για το Αγίου Βαλεντίνου, γιατί έχει όλο αυτό το συμβολισμό, έχει το κόκκινο, έχει όλο αυτό. Και αυτές εδώ οι ναι, έχουμε από πιο απλές προτάσεις μέχρι με λεπτομέρειες από μπριγιά, στα χρώματα του χρυσού, ροζ, κίτρινο, λευκό, ώστε να ταιριάζει στην προσωπικότητα της κάθε γυναίκας και στα πράγματα που φοράει συνήθως.
και να μπορεί να το φοράει συνέχεια και να το ευχαριστιέται. Να τονίσω ότι εκτός από το δικό μας διαγωνισμό, μπορεί να βρει κανείς τα κοσμάτια της Lila Lo και σε διαγωνισμούς στο Facebook. Διότι η Lila Lo κάνει διαγωνισμούς στο Facebook και αυτή την περίοδο τρέχει ένα διαγωνισμό. Ακριβώς, θέλω να μιλήσουμε γιατί είναι για το Αγίου Βαλεντίνου ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Επομένως, μπορούν οι φίλοι μας να μπουν και κάνοντας like στη σελίδα μας στο Facebook, θα πάρουν έναν προσωπικό αριθμό, τον οποίο μπορούν στη συνέχεια να πάνε μαζί με αυτόν τον αριθμό στο κατάστημα και με την αγορά τους μπαίνουν κατευθείαν σε μία κλήρωση που θα γίνει για 10 ρομαντικά δείπνα, στα οποία θα προσφέρουν και το κόσμο που θα έχουν αγοράσει. Πολύ ωραία κίνηση. Ο διαγωνισμός πρέπει μέχρι αύριο ο διαγωνισμός. Μέχρι αύριο μόνο. Να πούμε ναι, ότι είναι για το διαγωνισμό αυτό της Lila Lo στο Facebook δεν πληρώνεται κάτι, δεν έχει... Δεν πληρώνετε αυτά τα 2,5 ευρώ που πληρώνετε σε εμάς. Εδώ στο δικό μας διαγωνισμό πληρώνετε 2,5 ευρώ γιατί εκτός από τα Lila Lo διεκδικείτε και 10.000 ευρώ μετρητά. Τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο λίγο να μαζευτούν. Δεν δίνονται τόσο εύκολα. Γι' αυτό είναι 2-1 διαγωνισμός. Να πούμε και πού βρίσκουμε τα κοσμήματα Lila Lo. Αν και πιστεύω, επειδή είμαστε σε όλη την Ελλάδα με ομώνυμα καταστήματα, ναι. Με συνεργαζόμενα κοσμηματοπολία. Πείτε το γενικά για να μην φανεί ναι, έτσι ναι, ότι ναι. κάνουμε στην ουσία μία. Οπότε μπορούν να τα βρουν σε ομώνυμα καταστήματα, έτσι, συνεργαζόμενα έτσι. Κοσμηματοπολία σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, το εξωτερικό. Έχουμε κατάστημα πλέον δικό μας και στο Λονδίνο και σύντομα θα ανοίξουμε και σε μία άλλη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα. Αλλά θα ξανάρθω και να τα πούμε και αυτά. Καλή επιτυχία λοιπόν. Να πω λίγο μόνο για τις κυρίες που θέλουν ακόμα μεγαλύτερη ευκολία μπορούν και στο e-shop μας www.lilalo.gr να βρουν όλη τη συλλογή με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα. Καλώς ήρθατε στις συλλογές. Πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία. Σε 3 λεπτά ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός μας, γιατί θα γίνει η κλήρωση. 90-11-51-51-51. Σε 3 λεπτά ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός της Lila Lo. 90-11-51-51-51. Και ανακοινώνονται τα 5 ονόματα, αλλά και οι υπόλοιποι, μην απογοητεύεστε, 10 χιλιάρικα την Παρασκευή, έτσι. Ο Γιάννης δηλώνει ο πιο ψηλός Έλληνας. Έχει ύψος 2 μέτρα και 22 εκατοστά. Αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μια επέμβαση για να σταματήσει να ψηλώνει. Ο 22χρονος περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Δούμε ποιοι κέρδισαν τα κοσμήματα, πού είναι τα ονόματα που έχουν αγωνία όσοι συμμετείχαν. Ελένη, Τσισμελή. Είναι η μέρα της Τσισμελή σήμερα, έχει και θέμα η μελέτη. Καμία σχέση φαντάζομαι κυρία Τσισμελή. Ελένη, Ασημίνα Μίτσου, Μελίνα Καρυπίδου, Αγάπη Δάλα, Μαρία Κασμεντζή ή Κασμέντζη, Κασμεντζή. Κασμεντζή φαντάζομαι. Να τα χαρείτε. Να είσαστε πολύ όμορφες με τα κοσμήματα, να τα φορέσετε και να βγείτε με το σύντροφο, με το σύζυγο, με ό,τι και να τα χαρείτε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.